Από τόσα χρόνια βρισκόμαστε στην συγκυρία να παραδίνεται ένας δρόμος που εδώ και πολλά χρόνια το παλεύαμε προκειμένου να ολοκληρωθεί, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο οδικό άξονα που σταματάει τον αποκλεισμό της Μεγαλόπολης. Και επειδή ακούω μεγάλες καλές κουβέντες τώρα εκ των υστέρων, θα πρέπει πάντοτε σε όλους αυτούς να τους θυμίζουμε ότι ο κόσμος και η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μεγαλόπολη το έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή θεωρούν ότι αυτός ο δρόμος λύνει αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και χαιρόντουσαν τόσο πολύ, θέλω να τους υπενθυμίσω ότι η περιφέρεια ξεκινάει μια προσπάθεια προκειμένου να ξαναβάλει πάλι τη Μεγαλόπολη στο παιχνίδι αυτού του οδικού άξονα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, οι μεταλλάξεις είναι τρόπο ζωής για όλους αυτούς όμως που δεν θέλουν να διατηρούν το είδος τους. Χαίρομαι για αυτούς λοιπόν που εχθές συγκρουόμαστε μαζί τους στους δρόμους και στα περιφερειακά συμβούλια. Για το κίνημα δεν πληρώνω. Τώρα μας δόθηκε μια καινούργια εξήγηση ότι ναι, μεν το κίνημα δεν πληρώνω, γιατί θα πληρώναμε ακόμα περισσότερα. Οι πολίτες θα πληρώναμε ακόμα περισσότερα. Ντροπή σε αυτή τη χώρα να ακούγονται τέτοιες απόψεις. Ο λαϊκισμός από ανθρώπους που αναδείχθηκαν από χώρους πολιτικούς, οι οποίοι δώσαν και τους δώσαν ευκαιρίες να φτάνουν σε αυτό το φοβερό μετέχνιο της αλαζονίας, της αλαφροσύνης και ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, τις, να συνεχίζουν να εξαπατάν τους πολίτες. Ας θυμηθούν τι λέγανε παραμονές των εκλογών του Γενάρη του 2015, ας θυμηθούν τι λέγανε στις μετέπειτα εκλογές και στο δημοψήφισμα. Εάν αυτά δεν τα θυμούνται, ο ελληνικός λαός, θέλω να τους πληροφορήσω, ότι δεν έχει μνήμη χρυσόψη. Είδαμε στην αρχή της εκδήλωσης ότι δείξατε και μία ενόχληση για την αργοπορία του Υπουργού, γιατί πήγε στο Δήμο Μεγαλόπουλης και δεν μίλησε με την περιφέρεια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Μας έχουν γίνει παράπονο ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτό το δρόμο και μάλιστα ότι κόστησε πολύ παραπάνω, αν έχετε κι εσείς την ίδια ενημέρωση. Και το τρίτο, ακούσαμε για το δρόμο Τρίπολη Αρχαία Ολυμπία. Τι ακριβώς, γιατί το θέμα έχει συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω από το τρίτο. Ναι. Το θέμα της μελέτης του Τρίπολη Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία έχει δύο μελέτες αυτή τη στιγμή. Η μία μελέτη είναι η παράκαμψη των Λαγκαδίων και η άλλη είναι η παράκαμψη του Σταυροδρομίου. Το σύνολο του κόστους αυτού του έργου ξεπερνάν τα 140 εκατομμύρια. Και τις δύο μελέτες ο ίδιος ο Υπουργός, επειδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, τις έχει στείλει στις τεχνικές μας υπηρεσίες, αφού μας παρακάλεσε, για να ολοκληρώσουμε και να έχει απόλυτη οριμότητα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο δρόμος έχει χαρακτηριστεί ως Ολυμπιακός δρόμος. Ήταν υποχρέωσης και των υπολείπων κυβερνήσεων να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Υπήρξαν τεράστια προβλήματα στην μελέτη από πλευράς περιβαλλοντικής μελέτης και ασφαλώς σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα περιμέναμε τον κύριο Υπουργό να μας πει ότι εξασφάλισε την ένταξή του στο χρηματοδοτικό εργαλείο για να τον ευχαριστήσουμε δημόσια. Όλα τα υπόλοιπα που του υπαγορεύουν εγχώροι πολιτευτές και πολιτικοί, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ποτέ με τον νομό και κάθονται τώρα ως γύφτικα σκερπάνια και καμαρώνουν για τις εξελίξεις, δείχνει και μια ποιότητα που εδώ στην Αρκαδία τουλάχιστον, αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο, την έχουμε αποθήσει πολύ μακριά μας. Το δεύτερο θέμα είναι με το... με τις κακοτεχνίες και λοιπά, αν υπάρχουν. Το θέμα των κακοτεχνιών. Ναι. Πολλά παράπονα από κατοίκους ότι κόπηκε η πρόσβαση. Νομίζω το είπα δημόσια. Με τον κύριο Καρνέση, που είναι ο υπεύθυνος από πλευράς υπηρεσιακής του ΥΠΕΧΟΔΕ, έχουμε κάνει μία συμφωνία. Έτσι, έχουμε πει για τα περιβόλια, γιατί άκουσα τώρα για τις αρχαιότητες. Ξέρει τον αγώνα που έχουμε κάνει ως τοπική κοινότητα, ως τοπικά πολιτικά πρόσωπα,
για το πώς θα ξεπεράσουμε μια κάθετη άρνηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που εδώ αποκαλύφθηκε ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Δεν τα γνωρίζει αυτά. Δεν τα γνωρίζει αυτά. Απλώς θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια της καλής υποκριτικής του στάσης προσπαθεί να δίνει, θα έλεγα, λόγους ύπαρξης της παρέας του. Είναι υποχρεωμένοι στα περιβόλια, επειδή δεν τα ξέρει, έχουν κόψει τέσσερους παράπλευρους δρόμους, δευτερεύοντες. Έχουμε συμφωνήσει ότι τουλάχιστον άλλον έναν θα τον ξαναδώσουν στα περιβόλια, γιατί πλέον αποκλείονται οικογένειες, σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες από την δυνατότητα πρόσβασης. Και για την καθυστέρηση. Για την καθυστέρηση. Επειδή σα είδαμε έτσι. Θέμα, για, όσους, για την καθυστέρηση. Για την καθυστέρηση εδώ. Για την καθυστέρηση. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι δεν ήταν το πρόβλημα της καθυστέρησης. Ήταν ο τρόπος μιας αλαζονικής εισόδου μέσα στο χώρο που οι άνθρωποι περίμεναν από τις 12 παρατέταρτο και εσείς περιμένατε την έλευση του κυρίου Υπουργού. Ο κύριος Υπουργός μας έκανε την παρατήρηση ότι έχουμε απώλεια χρόνου. Θα έλεγα το εξής, ότι προερχόταν από ένα πολιτικό χώρο που σημαδευόταν με την έννοια χρόνος πασό. Αυτό φαίνεται, δεν το ξεχνάει ποτέ.